Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου, σε συνεργασία και με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, διοργάνωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα σχετικά με το cyber. Δύο λόγια για αυτά, μιας και ήσασταν και ένας από τους ομιλητές. Είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Συγχαρητήρια στο Σύνδεσμο και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος που διοργάνωσαν αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία είχε θέμα το cyber insurance. Το cyber insurance είναι ο σημαντικότερος, ο κορυφαίος κίνδυνος, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα φυσικά πρόσωπα, για εμάς τους ίδιους, για όλους τους ανθρώπους. Παρόλο που μπορεί να βλέπουμε άλλους καταστροφικούς κινδύνους πρόσφατα στην Ελλάδα, με τις πλημμύρες και όλες αυτές τις ζημιές που είδαμε να συμβαίνουν στη χώρα μας, το cyber είναι εξίσου σημαντικό. Πολύ μεγάλος ο κίνδυνος από το cyber, τις υπηρεσίες του ίντερνετ, από την εξάρτησή μας στην τεχνολογία και όλα τα service τα οποία ο κόσμος, η αλήθεια είναι πως δεν μπορεί να τα αντιληφθεί, δεν μπορεί να τα καταλάβει. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο σημαντικό και ακόμα πιο μεγάλο τον κίνδυνο. Όσον αφορά την ημερίδα, είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε πληροφορίες και updates στα στελέχη της κυπριακής αλλά και της ελληνικής αγοράς σχετικά με τους κινδύνους cyber, τις ζημιές, το underwriting, το reinsurance και το τι συμβαίνει στην αγορά, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να έχουν καλύτερο awareness της αγοράς και να μπορέσουν να προστατεύσουν και τους πελάτες τους, αλλά και τους ίδιους φυσικά. Εμείς στη Χάουντεν δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στο cyber insurance, καθώς όπως είπαμε είναι ο κορυφαίος κίνδυνος. Συσσωρεύουμε γνώση και εμπειρία από τις 45 αγορές στις οποίες έχουμε παρουσία, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερα service στους πελάτες μας σε όλο το chain της ασφάλισης, από την πρώτη στιγμή που θα τους γνωρίσουμε, θα τους αναγνωρίσουμε τον κίνδυνο, θα τους δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη οικονομική επίπτωση, μέχρι και την στιγμή που μπορεί να γίνει μια ζημιά, μια κυβερνοεπίθεση και θα χρειαστούν την υποστήριξή μας.